Φιλορώσοι επιτίθενται εναντίον αστυνομικού τμήματος στην Οδυσσό στη Νότια Ουκρανία, σπάζοντας πόρτες και παράθυρα. Οι διαδηλωτές ζητούσαν την απελευθέρωση των συλληφθέντων μετά την πυρκαγιά και τις συγκρούσεις με τους δεκάδες νεκρούς. Στο ερασιτεχνικό βίντεο φαίνεται ένα φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε για να εισβάλλουν στο κτίριο. Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Αρσένη Γιατσένιου, ο οποίος μετέβη στην Οδυσσό για να συναντηθεί με εκπροσώπους κοινωνικών οργανώσεων, εξαπέλυσε τα βέλη του εναντίον της Ρωσίας. Είναι μια τραγωδία. Είναι μια τραγωδία όχι μόνο για την Οδυσσό, αλλά και για όλη την Ουκρανία, όταν δεκάδες άνθρωποι πέφτουν θύματα μιας καλοσχεδιασμένης προβοκάτσιας, είπε ο Ουκρανός υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Πολλοί άφησαν λίγα λουλούδια έξω από το κτίριο της έδρας των συνδικάτων που τυλίχθηκε στις φλόγες, σκοτώνοντας πάνω από 40 άτομα, τα οποία εγκλωβίστηκαν μέσα.